Ένα βροντερό όχι στις ενδεχόμενες τοποθετήσεις διοδίων στα όρια του Δήμου Βοΐου αποφάσισε χθες σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα γίνεται σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους δημάρχους στην Καβάλα, ενώ σύμφωνα και με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βοΐου Λάζαρο Γκερεχτέ, θα πρέπει να αναμένουμε δυναμικές κινητοποιήσεις. Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, που εκδόθηκε στις 29 Πέμπτου και αφορούσε την τροποποίηση του Υπουργού Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν διόδια στην περιοχή του Βενέτικου και του Αλιάκμονα, αυτό έχει αλλάξει με το καινούριο ΦΕΚ και γίνονται διόδια στην περιοχή της Χιάτιστας με τοπικά, καθώς και δύο πλάγια διόδια τόσο στην Καλαμιά όσο και στην Πάρα Χιάτιστας. Είναι μια απόφαση, θα λέγαμε, πολύ πρόχειρη, γιατί δεν μπορεί σε μια περιοχή να γίνονται τρία διόδια και σε μια απόσταση 12 χιλιόμετρων πιθανόν ο οδηγός να είναι αναγκασμένος να πληρώσει τρία διόδια, το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη. Με βάση αυτό έγινε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Βόλιο και αποφασίστηκε ομόφωνα ένα κατηγορηματικό όχι σε αυτούς τους σταθμούς διοδίων στα όρια του Δήμου μας. Ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή είναι στην Καβάλα σε μια συνάντηση που γίνονται με όλους τους δημάρχους από τους οποίους περνάει η Εγνατία στα όρια των Δήμων τους και από κοινού πιστεύω θα γίνουν κινητοποιήσεις έτσι ώστε να υπάρξει η αντίδραση αυτή στα νέα διόδια τα οποία πρέπει να ενημερώσουμε. Αυτό που βγήκε στο ΦΕΚ είναι 18 με τοπικά διόδια και 20 πλάγια. Εγώ θα σας πω πολύ απλά, δεδομένου ότι έχουν κλείσει πολλές υπηρεσίες στο Δήμο μας και εφορία θα σας έλεγα. Ο κάθε δημότης ο οποίος θέλει να κάνει μία ενέργεια που έχει σχέση με την εφορία, ο δημότης του Βοΐου θα πρέπει να πάει στην Κοζάνη. Που σημαίνει ότι για τέτοιες καθημερινές ανάγκες θα πρέπει να πληρώσει διόδια. Νομίζω ότι επίοικος είναι απαράδεκτο. Από κοινού πιστεύω θα αποφασιστούν οι κινητοποιήσεις. Τώρα το πόσο δυναμικές ή όχι θα υπάρχει μια από κοινή απόφαση. Σίγουρα όμως δεν θα είναι και πολύ ήπιες.